Την θέσπιση του 10% του μηνιαίου εισοδήματος των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως ανώτατο όριο για τον καθορισμό της δόσης τους προς την ΔΕΗ, ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης που συνυπογράφουν σχετική ερώτηση προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι πολίτες από την παγίδα των πολύ υψηλών δόσεων που προκύπτουν στους διακανονισμούς που κάνουν για το ηλεκτρικό τους ρεύμα. Νομίζω ότι τελευταία και η ΔΕΗ έχει αντιληφθεί ότι οι πολίτες της χώρας μας περνάνε όντως μια δύσκολη περίοδο με την οικονομική κρίση και γενικά ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, όχι ότι δεν θέλουν. Βέβαια εδώ πέρα κάνουν αυτό το διαχειρισμό, όχι αυτοί που δεν πληρώνουν, αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μας ενδιαφέρουν και νομίζουμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να την έχει η κάθε οικογένεια. Και με αυτό το σκεπτικό βέβαια και η πολιτική της ΔΕΗ έχει αλλάξει και τους έντιμους πληρωτές τους έχει σκεφτεί. Θα υπάρξει 15% μείωση σε αυτούς που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα τους, όμως και οι 36 δόσεις για αυτούς που έχουν οφειλές έχει γίνει ένα βήμα, όμως δεν αρκεί αυτό. Και λέμε εμείς ότι πολλές οικογένειες έχουν στερηθεί το εισόδημα και το εισόδημα σε πολλές οικογένειες είναι πολύ μικρό και το πρέπει να δώσουμε βάση σύμφωνα με το εισόδημα. Δηλαδή το 10% του εισοδήματος της οικογένειας να πηγαίνει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μην πάμε στα ακραία φαινόμενα, ώστε να μην έχει αυτό το πολύτιμο αγαθό η ελληνική οικογένεια. Ο σκεπτικός μας ήταν αυτός και νομίζω ότι και το συγκεκριμένο Υπουργείο έχει αυτό το κοινωνικό ενδιαφέρον και την ευαισθησία για αυτές τις οικογένειες. Νομίζω ότι θα υπάρξει και εκεί μια λύση ώστε όλες οι οικογένειες να έχουν το ρεύμα. Αυτό μας όμως διαχωρίζουμε βεβαίως αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν με αυτούς που δεν πληρώνουν. Είναι άλλο πράγμα αυτό, γιατί επειδή παντού υπάρχουν, κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και βέβαια στηρίζουμε τις ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Βουλευτά, συζητείτε να υπάρξει και παράταση της ρύθμισης αντί τέλος Οκτωβρίου που λέγει να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ξέρετε, αν γίνεται κάποια τέτοια συζήτηση. Ναι. Και τις συνομιλίες που είχαμε με τον αρμόδιο υπουργό και αυτός ήταν υπέρ και συμφωνεί και με τη δικιά μας άποψη αυτών των βουλευτών που κάναμε αυτή την ερώτηση. Μας είπε ότι και αυτός μιλάει με την διοίκηση της ΔΕΗ ώστε να μπορέσει να παραθεθεί αυτές οι δόσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Νομίζω θα είναι καλό αυτό, θα βοηθήσει πολλούς και πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει γιατί μπαίνουμε και στο χειμώνα, είχαμε ένα μακρύ καλοκαίρι και βλέπουμε αυτές τις μέρες αρχίζει και αλλάζει ο καιρός και στο χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιοι να μην έχουν πρόσβαση στο ρεύμα. Ένα πραγματικά κέριο ζήτημα με δεδομένο μάλιστα πως φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται ακριβότερα από ότι την περσινή χρονιά, γεγονός που αποτρέπει τις οικογένειες με ελάχιστα εισοδήματα από την χρήση του.